Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η σήμερα, 7 Μαΐου. Θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως κάθε βράδυ, θα ξεκινήσουμε με τα κυριότερα θέματα σε τίτλους. 15 τα νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα. Ένας θάνατος σημειώθηκε. Τι αναφέρουν νέες μελέτες. Νέα σύγκρουση του Άκτορα με την Αττικό Μετρό για το σταθμό Βενιζέλου. 50 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον ζητά ο ανάδοχος του έργου. Θεσσαλονίκη. Αναζητούνται ελεύθεροι χώροι για τραπεζοκαθίσματα. Πώς θα στηριχθεί από το Δήμο η εστίαση. Συνολικά 2.678 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, αφού προσθέθηκαν άλλα 15 το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας στην επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 148, καθώς καταγράφηκε ακόμη ένας θάνατος. Η πανδημία είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει τελειώσει και τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν αν δεν είμαστε προσεκτικοί, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Το ότι δεν ζήσαμε τις εικόνες άλλων χωρών με εκατόμβες νεκρών είναι αποτέλεσμα της υπεύθυνης συμπεριφοράς και ότι κινηθήκαμε συντεταγμένα. Κάθε ανεύθυνη κίνηση σήμερα θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Ούτε αντίσταση κάνουν κάποιοι, ούτε μαγκές, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα ανακοινώνουμε 15 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. 9 συνδέονται με ανθρώπους κρουσμάτων υπό διερεύνηση. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.678, εκ των οποίων το 56% αφορά άντρες. 603 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.340 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 33 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 67 έτη. 8 είναι γυναίκες, το 24,2%. Οι υπόλοιποι είναι άντρες. Το 97% έχει υποκείμενο νόσημα ή και είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 85 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο. Συνολικά 148 θανάτους στη χώρα. 40 ήταν γυναίκες, το 27% και οι υπόλοιποι άντρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη. Το 93,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν έως σήμερα συνολικά ελεγχθεί 90.043 κλινικά δείγματα. Έτσι λοιπόν έγινε ανάλυση σε περισσότερα από 7.500 άτομα από όλο τον κόσμο. Αυτή η ομάδα εργασίας από Μεγάλο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου ανείχνευσε περίπου 200 μεταλλάξεις, οι οποίες συνέβαιναν κατά κανόνα σε αυτό τον ιό. Και έδωσαν μερικά κύρια μηνύματα. Πρώτον, το μεγάλο ποσοστό της διαφοροποίησης του ιού, των αλλαγών δηλαδή του ιού, βρέθηκε στις χώρες που χτυπήθηκαν περισσότερο από τον ιό, εκεί που κυκλοφορούσε περισσότερο. Αυτό λοιπόν σημαίνει σημαντική παγκόσμια μετάδοση στα αρχικά στάδια της επιδημίας. Δεύτερον, αναγνωρίστηκε πως ο ιός αναδύθηκε με βάση τα γενετικά δεδομένα στο τέλος του 2019. Τα αποτελέσματα αυτά προσθέτουν περαιτέρω επιστημονικά δεδομένα ότι είναι πολύ απίθανο ο κορονοϊός να βρίσκεται στην ανθρώπινη στην κυκλοφορία στον κόσμο για πολύ πριν εντοπιστεί για πρώτη φορά σε ανθρώπους στα τέλη του 19. Και πως υπάρχει ένας κοινός πρόγονος μεταξύ των κορονοϊών τότε ακριβώς που πέρασε από τα ζώα στους ανθρώπους. Ήδη μάλιστα είδαμε και δημοσιεύσεις αυτή τη βδομάδα, οι οποίες λένε επιστημονικά, ότι τα επιστημονικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν τη θεωρία συνωμοσίας ότι έχει κατασκευαστεί ο ιός σε ένα εργαστήριο. Τρίτον, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επιβεβαιώνεται αυτό που έως τώρα πιστεύουμε, πως ο ιός δεν μεταλλάσσεται πέραν το αναμενωμένο. Πάντως είναι σίγουρα λιγότερο από τη γρήπη. Τέταρτον, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως ο ιός γίνεται πιο επιθετικός ή πιο μεταδοτικός. Πέμπτον, επιβεβαιώνεται σταδιακά και είναι πολύ σημαντικό πως σε κάποιες περιοχές του ιού έχουμε πολύ μικρό αριθμό μεταλλάξεων, δηλαδή παραμένουν σταθερές. Αυτές οι περιοχές που ο ιός παρουσιάζει τις λιγότερες αλλαγές. Δεν είναι ζήτημα της αστυνομίας ο περιορισμός της νόσου. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Η στάση όλων είναι ζήτημα αποκλειστικής, κοινωνικής και ατομικής ευθύνης. Στη συνέχεια, θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι εκδόθηκε υπουργική απόφαση για τους όρους επαναλειτουργίας των σχολείων, ξεκινώντας από την Τρίτη Λυκείου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Η νέα καθημερινότητα λοιπόν στα σχολεία είναι η εξής. Περιορίζεται ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και την αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προάβλιο χώρο πριν την έναρξη του προγράμματος. Η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται στις αίθουσες.
Οι σχολικές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής αναθρανίο. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανασχολητική αίθουσα ορίζεται στους 15. Τι θα πρέπει να προσέξουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα διαλύματα? Πρώτον, σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προάβλιο. Δεύτερον, διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε τμήματος στο προάβλιο. Τρίτον, φυσικός αερισμός των αιθουσών στο διάλειμμα. Και τέλος, απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα, όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Σχετικά τώρα με τη μετακίνηση μεταξύ νομών, θα ήθελα να θυμίσω ότι στην παρούσα φάση αυτή επιτρέπεται μόνο για τρεις λόγους. Για τροφοδοσία, για λόγους υγείας που αποδεικνύονται με ανάλογα έγγραφα και για επαγγελματική απασχόληση, η οποία εξίσου αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα. Συζητάμε αμέσως τώρα την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Α' Εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μόσχε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω λίγο μετά των μεγάλων συναθρήσεων, γιατί βλέπω μία περίεργη οπτική σε κάποιους στον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλούν μάλιστα για μια νέα καθημερινότητα. Δεν πρέπει να διαλύονται αυτές οι μεγάλες συγκεντρώσεις από την αστυνομία, δεν πρέπει να επιλαμβάνονται οι αρχές, πρέπει δηλαδή να αφαιρούμε... Κύριε Μόσχη, δεν ξέρω ποιους εννοείται κάποιους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή στο υγειονομικό κομμάτι έχει σταθεί στο πλευρό του ελληνικού λαού και των Ελλήνων πολιτών. Θα σταματήσω ώστε να διαβάζω αυγή, τα κύριε Τριανταφυλλίδη. Κοιτάξτε, εάν μεμονωμένα άτομα αρθρογραφούν που έχουν όλο το δικαίωμα της διαφορετικότητας στην άποψη και στην γνώμη. Άλλωστε, να θυμηθώ, κύριε Μόσχη, γιατί με προκαλείτε με την καλή έννοια του όρου, και οι 86 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι μένουμε σπίτι και βγάλαμε ένα βίντεο που όλοι ήμασταν στο σπίτι. Δεν προτρέπαμε τους πιστούς να πάνε να μεταλάβουν όπως έκαναν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, να μην μπούμε σε αυτήν την κατηγορία. Να πούμε ότι οφείλουμε όλοι πάντως, οι πολίτες. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Επιτρέψτε μου να το πω όμως. Με ρωτήσατε κάτι και πρέπει. Ναι, θα το ολοκληρώσετε. Απλά να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, εγώ με όσους μίλησα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο αυτή τη δύσκολη των δύο μηνών, όλοι ήταν υπέρ των υγειονομικών μέτρων που αποφασίστηκαν. Το κλείνω. Μα απολύτως και το κάναμε πράξη, γιατί δεν διδάσκουμε τα λόγια μας. Αν θέλετε, μεταφέρουμε το μήνυμα με την ίδια μας την πράξη και την πρακτική, έτσι όπως δεν την έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο Μεσάια, όταν βγήκε να προϋπαντήσει την καλλιτέχνηδα Αϊδό πάνω στην πλατφόρμα με 70 άτομα χωρίς social distancing, χωρίς την αναγκαία απόσταση που διδάσκουμε, και δεν μπορεί να λες στον κόσμο πάρε το 3, το 4, το 6 ή θα πληρώσεις πρόστιμο επειδή δεν είχες την απόσταση, και εσύ ως πρωθυπουργός που διδάσκεις όχι με τα λόγια σου αλλά με την πράξη σου να βγαίνεις έξω το Μέγαρο Μαξίμου, αφού προηγούμενα έχεις απαιτήσει να περάσει και από τη δική σου γειτονιά η καλλιτέχνηδα Αϊδός, για να στείλεις ένα μήνυμα, γιατί σε ενδιαφέρει, όπως σωστά είχες πει στη Θεσσαλονίκη, το σωστά μέσα εισαγωγικά, ναι, ότι σε ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Έρχομαι στην ουσία όμως που αφορά τους πολίτες. Με ποιον τα έχετε ξανά... τώρα, με το Μητσοτάκη ή με την Πρωτοψάλτη τα έχετε? Με όλους αυτούς, οι οποίοι άλλα λένε, άλλα εννοούν και άλλα πράττουν. Λοιπόν, μένω στην ουσία, το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει υπεύθυνα να ακολουθούμε τις συστάσεις και μόνο αυτών των ιατρών και των λοιμοξιολόγων. Μέχρι τώρα το σύνολο του ελληνικού λαού και το σύνολο των πολιτικών φορέων κινήθηκαν με απόλυτη υπευθυνότητα, και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε στο υγειονομικό κομμάτι, γιατί στο οικονομικό κομμάτι, κύριε Μόσχη, έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτή την περίφημη μεσαία τάξη, για την οποία μας είπαν διάφορα προεκλογικά. Θα πάμε σε λίγο σε αυτό, μη μου κλέψετε την ερώτηση, θα πάμε σε λίγο στο πώς αντιμετωπίζεται η οικονομική πανδημία, η οποία είναι ήδη πρώτων πυλών. Θέλω να μείνουμε λίγο στα τρέχοντα της επικαιρότητας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συζητάει για να στηρίξει την εστίαση ακόμα και για πεζοδρομήσεις και για παραχωρήσεις πολύ περισσότερων τετραγωνικών σε τραπεζοκαθίσματα, στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Συμφωνείτε εσείς με αυτό το σχέδιο? Θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν αυτοί τους οποίους αφορά άμεσα, και αυτοί είναι οι ίδιοι εστιατόρες οι οποίοι
σε κινητοποίηση που έκαναν μπροστά στο Λευκό Πύργο, παρατάζοντας τις καρέκλες, έστειλαν το μήνυμα της απόγνωσης και της απόλυτης απελπισίας που απόλυτα δικαιολογημένα τους διακατέχει και που έχω μπροστά μου αυτό που ήθελα να σας πω νωρίτερα και μου είπατε ότι πρέπει να πούμε για την οικονομία, γιατί η οικονομία είναι, περί της οικονομίας συζητούμε, ναι, και προφανώς, όχι περί της χωροθέτησης, όταν 400 επιχειρηματίες της εστίασης από τη Θεσσαλονίκη ζητούν να έχουν τη δυνατότητα της επιλογής για αναστολή λειτουργίας τους των καταστημάτων, που αυτό δεν έχει να κάνει με την πεζοδρόμηση ή τη μη πεζοδρόμηση. Έχει να κάνει, άμα το έλεγε κάποιος, κύριε Μόσχη, θα έλεγαν ότι κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Όταν 400, που δεν ξέρω ποιοι ακριβώς είναι και δεν με ενδιαφέρει, είναι συμπολίτες μου και συμπονώ μαζί τους, της Θεσσαλονίκης, λένε την ίδια στιγμή στην υπόλοιπη Ευρώπη αντίστοιχες επιχειρήσεις δέχονται τη στήριξη του κράτους από την πρώτη μέρα των περιορισμών μέσα από επιπλέον μέτρα που έχουν πάρθει και σημειώνουν. Εντάξει, τώρα και σας μιλάτε, λέω, αν χρόνου, μιλάτε για λεφτά, να μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε χρεοκοπημένη χώρα, γιατί βλέπω πολλούς να λένε κοιτάξτε τι έκανε η Γερμανία. Τώρα και η Μιχαλού τον άντρα της με τους πραγματευτάδες, κύριε Τριανταφυλλίδη. Πού Ελλάδα και πού Γερμανία. Κύριε Μόσχη, δεν μιλάμε για τα λεφτόδεντρα, τώρα μιλάμε για τα κλεφτόδεντρα. Όταν εμείς, κύριε Μόσχη, τον αίμα και τον υδρότα του ελληνικού λαού τον κάναμε κουμπαρά 37 δις και τον αφήναμε στους επόμενους, όποιοι κι αν ήταν, τον Ιούλιο του 19, για μια τέτοια στιγμή όπως... και μια τέτοια συγκυρία έκτακτη είχαμε φτιάξει αυτό το μαξιλάρι, που στο βαθμό που τα 16 δισεκατομμύρια αφορούν την εγγύηση και τον καραντί για να δανείζεται απρόσκοπτα η χώρα, ναι, τα υπόλοιπα 20 δις αφορούν αυτήν τη στήριξη αυτών των ανθρώπων, γιατί δικά τους είναι τα χρήματα. Αυτοί λοιπόν που χτυπιόντουσαν και σπαρταρούσαν για την μεσαία τάξη τότε, εν ώψη εκλογών, σήμερα αρνούνται στη μεσαία τάξη να τις επιστρέψουν το δικό της κουμπαρά. Τα 20 δις αυτά είναι κουμπαράς που βγήκε μέσα από τη φορολόγηση, κάποιοι είπαν υπερφορολόγηση, τότε φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Δώστε στον κόσμο τα χρήματα και μην τα δίνετε, τα μοιράζετε στους κολλητούς σας, μην τα μοιράζετε 20 εκατομμύρια στα κανάλια, μην δίνετε 80 εκατομμύρια για τις μάσκες στον κολλητό σας, μην δίνετε 8.123 ευρώ στα Golden Boys των διαφόρων οργανισμών. Αυτά τα λεφτά σας τα αφήσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 19 για να στηρίξετε τον ελληνικό λαό, γιατί είναι χρήματα του, ναι, ελληνικού λαού. Δεν είναι του παππούστα του Τσιφλίκη για να τα μοιράζετε δεξιά και αριστερά στα κολλητάρια σας με αρπαχτές, με πλιάτσικο και με μια σειρά από λαμογές. Mm-hmm. Κύριε Μόση. Η συζήτηση βέβαια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται για 20 και για 30 εκατομμύρια. Γίνεται για το μαξιλάρι των αρκετών δισεκατομμυρίων. Και ακούω τον κύριο Σταϊκούρα, αν τον ερμηνεύω σωστά, να λέει δεν μπορούμε μπρος το βαρός να τα ρίξουμε όλα στην αγορά. Πρέπει να ξέρουμε η τι μας γίνεται. Η αγορά όμως λέει, καταρχήν ο κύριος Σταϊκούρας πρέπει να συνοηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Ξεκίνησαν ότι η ανάπτυξη θα είναι 0. Μετά το πήγανε στο 3. Μετά το πήγαν στο 4,7, μετά στο 9,7, στο CNN είπε 10 και η Κομισιόν είπε πάνω από 10, φτάσαμε στο 15. Τέλος πάντων, ας για βρεθούν την ύφεση, λέτε, να... για την ύφεση, για την ύφεση, ανάπτυξη. Μα η ύφεση είναι, ναι, αυτή η οποία και θα καθορίσει τα επόμενα μέτρα. Και ο λαός μας, οι απλοί πολίτες, οι επιχειρηματίες λένε ότι όταν μια επιχείρηση κλείσει, μετά είναι πολύ δύσκολο να ξανανοίξει. Και ότι τώρα, ναι, εμπροστοβαρός, όπως κινήθηκαν εμπροστοβαρός με την οικονομία και πήραν έγκαιρα μέτρα, λέμε πάρτε έγκαιρα μέτρα, γιατί αν κλείσει ένα μαγαζί, ένα κατάστημα, μια επιχείρηση, μια βιοτεχνία, κύριε Μόσχη μου, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι, να ανοίξει. Γι' αυτό και λέμε στο αίτημα, στην έκκληση, στο SOS των δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων, για παράδειγμα των ανθρώπων της εστίασης, λένε, και διαβάζω μόνο μερικά, διότι είμαστε 3 μήνες κλειστά, διότι απαιτούν να πληρώνουμε ενίκεια και τέλη ενώ μας κλείσανε, διότι πετάξαμε προϊόντα 1.000 ευρώ όταν κλείσαμε με αγορές Σαββατοκύριακου, διότι πληρώνουμε ΔΕΗ, αέριο, ίδρυυση ενώ κλείσαμε, διότι καμιά επιχείρηση δεν είναι βιώσιμη όταν λειτουργεί υποχρεωτικά στο 33% της δυνατότητάς της, διότι δεν υπάρχει παροχή ρευστότητας εκκίνησης όπως στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Ναι. Δείξατε πρόσφατα τον κατάλογο πόσο χρηματοδοτούν οι άλλες χώρες και πόσο του ΑΕΠ
χρηματοδοτεί η χώρα μας. Απαντήστε σε αυτή την έκκληση SOS των επιχειρηματιών της εστίασης, που είναι βασικός μοχλός για τον τουρισμό, που ο τουρισμός και η εστίαση είναι το 30% του ΑΕΠ. Μην απαντάτε σε εμάς, πάντως μην απαντάτε σε εμάς, αλλά απαντήστε σε αυτούς. Εμείς τα λεφτά τα αφήσαμε, όπως αφήσαμε και ένα στιβαρό εθνικό σύστημα υγείας, από εκεί που το είχατε καταντήσει το 2015, που δεν είχατε να πληρώσετε μισθούς και συντάξεις, που κλείνατε όπως το Λιμωδόν. Κύριε Μόσχη μου, το Λιμωδόν, το θυμάστε το Λιμωδόν? Πολύ το 2013 δεν το κλείσε ο Όνιδος, του Αδόνιδος, συγγνώμη, ο κύριος Άδωνης δεν το κλείσε το 2013, γιατί δεν χρειαζότανε. Και που σήμερα αυτό θα αποτελούσε αγκονάρι στη μάχη που δημιά που μου ρωτήσατε για το υγειονομικό σκέλος. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή έχει εξαπολύσει πόλεμο η κυβέρνηση κατά της μεσαίας τάξης και των εργαζομένων? Όχι, είναι αναντίστοιχη. Και κοιτάξτε, το μόνο που την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, μα και σας το λέω ευθέως, όποιο και να ακούω από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μου δίνουν την εντύπωση ότι θέλει να διαλύσει την μεσαία τάξη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θέλει να ισοπεδώσει κάθε εργασιακό δικαίωμα. Κύριε Μόσχη, λες και είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει επεξεργαστεί και το έχει θέσει σε εφαρμογή. Μόνο δύο παραδείγματα να απαντήσω στο πολύ εύλογο ερώτημά σας. Το πρώτο ερώτημα που ήταν εύλογο, δεν τα δίνεις όλα στην αρχή γιατί μετά δεν ξέρεις τι θα έρθει. Απάντησα με τη λαϊκή ρίση και με την αναφορά και τη σύλληψη και την αντίληψη των ίδιων των επιχειρηματιών που λένε ότι όταν ένα μαγαζί κλείνει, μια επιχείρηση κλείνει ή πολύ δύσκολο να ανοίξει, στήριξε την τώρα γιατί έχεις τα αναγκαία να καλεί. Και εμείς τι προτείναμε με το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι»? Όλο το μισθολογικό, όλο το ασφαλιστικό και 3 δις ρευστό χρήμα, ρευστότητα, μη επιστρεπτέα. Αυτά δεν είναι δικά μας χρήματα. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού, κουμπαρά που φτιάξαμε για μια δύσκολη κατάσταση. Ναι. Έρχομαι στο δεύτερο και το πιο σημαντικό που επισημάνατε. Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τα λέει είναι οι 400 εστιάτορες της Θεσσαλονίκης που συνέπηξαν συντονιστικό, όπως το λένε εδώ, πρωτοβουλία εστίασης. Εστιάζουμε στο μέλλον με συγκεκριμένες υπογραφές. Πρωτοβουλία εστίασης Θεσσαλονίκης υπογράφουν 3 συμπολίτες μας και μας στείλαν σήμερα, είχαν την καλοσύνη να μας στείλουν αυτό το δελτίο τύπου. 1 και 2 και ο Σταύρος Ξαρχάκος, ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Σταύρος Ξαρχάκος βγαίνει και τους ρίχνει ένα χαστούκι και στο Μητσοτάκη και τη Μενδώνη και τους λέει ότι δεν είναι επέτες οι άνθρωποι του πολιτισμού από το θέατρο, τον κινηματογράφο, τα εικαστικά, τον χορό, όταν σπέρνετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αέρα κοπανιστό, είπατε ότι δώσατε 800 ευρώ στον κόσμο και από το χώρο του πολιτισμού 1 στους 5 πήρε, μόνο το 20% των χορευτών πήρε την ενίσχυση των 800 ευρώ γιατί οι άλλοι δεν είχαν ενεργή συμβάσεις. Και ο Σταύρος Ξαρχάκος που επισημαίνει την ευθύνη και την απαξία με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης. Κοιτάξτε να δείτε, για να το τελειώνω. Ο Μητσοτάκης δεν έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή παρεκτός αν θα πρέπει να πάει ή να μην πάει σε εκλογές. Αυτό γιατί? Γιατί αυτό? Γιατί βλέπει στο βάθος του τούνελ ένα φως. Και το φως που βλέπει στο βάθος του τούνελ δεν είναι η έξοδος από το τούνελ, κύριε Μόσχη. Είναι η υπερταχεία, ο υπερσιβηρικός, το τρένο που έρχεται κατευθείαν προς τα πάνω του και προς τα πάνω μας και λέγεται ύφεση και ανεργία. Στο 20 και στο 30%. Αυτό είναι που φοβάται και πριν προλάβει ο ελληνικός λαός να το νιώσει αυτό βαθιά στη τσέπη του, στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, να προλάβει να υφαρπάξει την ψήφο του. Αυτό είναι το μέλημά του, γι' αυτό και θα ήθελα όμως. Θα να πάει πούμε σε εκλογές, δύο λόγια. Λέτε, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα πάει σε εκλογές. Το σκέφτεται γιατί πρέπει να απαντήσει στο γιατί. Ενώ έχει πρόσφατη τη λαϊκή τιμωρία τον Ιούλιο του 19, πρέπει να δώσει μια πιστική εξήγηση. Γιατί, κατά τα άλλα, περί του προγράμματος, εδώ γελάει και το Παρδαλό Κατσίκι. Ποιο πρόγραμμα? Είχε υποσχεθεί να υλοποιήσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό είπε προεκλογικά. Είχε υποσχεθεί προεκλογικά να κλείσει τις εκκλησίες. Είχε υποσχεθεί προεκλογικά να ενισχύσει το εθνικό σύστημα υγείας, τη δημόσια υγεία. Αυτός που πρότεινε ΣΔΙΤ και που έκλεισε το Λιμωδόν. Είναι σαφές ότι όλα αυτά δεν τον αφορούν. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι τον αφορούν και τι όχι. Εμάς μας ενδιαφέρει να απαντήσει στην αγωνία, την ανησυχία και δεν πιστεύουμε, ειλικρινά και εγώ δεν το πιστεύω. Αν με ρωτούσατε ευθέως, κύριε Μόσχη, σας έλεγα δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα που θα θελήσει να κάνει
πολιτικό εκλογικό ταμείο πάνω στην αγωνία και την έντονη ανασφάλεια του κόσμου στη ζωή και στο θάνατο. Τη στιγμή δηλαδή που η ελληνική οικογένεια ψάχνει και ψάχνεται για τα παιδιά της, για τους συγγενείς της, για τους φίλους τους κλπ. Αυτό το πράγμα, αυτή την ανασφάλεια και αυτόν τον προβληματισμό να θελήσει να τον κάνει πολιτικό εκλογικό ταμείο. Δεν το πιστεύω αυτό ούτε για το Μητσοτάκη. Κι ας είναι πολιτικός και εκλογικός αντίπαλος. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νέα σύγκρουση του Άκτορα με την Αττικό Μετρό για τον σταθμό της Βενιζέλου. Ο ανάδοχος του έργου ζητά επιπλέον 50 εκατομμύρια. Σε απάντηση του πριν από λίγες μέρες, ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Νίκος Ταχιάος, υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των εργολάβων αφορούν αποζημιώσεις για εικαζόμενες καθυστερήσεις. Για μεν τη βασική γραμμή για την περίοδο από 21 Ιουνίου του 2017, για δε την επέκταση προς Καλαμαριά για το χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου του 2019 και στις δύο περιπτώσεις. Ο ανάδοχος όμως ζητά και επιπλέον χρήματα για την τροποποίηση των μελετών του σταθμού της Βενιζέλου, αφού αποφασίστηκε η κατασκευή του με τη μέθοδο της απομάκρυνσης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων. Νέα απέτηση για επιπλέον αποζημιώσει εγχείρει ο ανάδοχος του έργου κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης, μετά τα περίπου επιπλέον 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ζητά με επιστολή του προς τον κύριο του έργου στις 20 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, η απέτηση αφορά τις μελέτες οι οποίες έγιναν από τον ανάδοχο για την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου με τη μέθοδο της καταχώρα παραμονής των αρχαιοτήτων, η οποία όμως διαφοροποιήθηκε μετά την κυβερνητική αλλαγή. Σύμφωνα με την καθημερινή 26 Μαρτίου, η Αττικό Μετρό ανέθεσε στην ανάδοχο κοινοπραξία την επικαιροποίηση και εκ νέου εκπώνηση των μελετών για την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου με τη μέθοδο της προσωρινής απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί 240.000 ευρώ για τις εργασίες οι οποίες έγιναν στο σταθμό Βενιζέλου. Δεν έχει πληρωθεί η πρώτη φάση των μελετών, οι οποίες έγιναν το 2017 για την κατασκευή του σταθμού με τη διατήρηση των αρχαιοτήτων στη θέση τους, ενώ έχει ολοκληρωθεί μέρος των τελικών μελετών Ω2 και εφαρμογής, από τις οποίες σύμφωνα με την Αττικό Μετρό θα πληρωθούν μόνο εκείνες οι οποίες αφορούν εργασίες που έχουν ήδη κατασκευαστεί. Μετά την αλλαγή του τρόπου κατασκευής του σταθμού με απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων, η Αττικό Μετρό εκτιμά ότι από τις νέες μελέτες που θα απαιτηθούν, οι προμελέτες Ω1 δεν διαφέρουν σημαντικά από εκείνες της αρχικής συμβατικής λύσης και θα πρέπει απλώς να επικαιροποιηθούν. Αντιθέτως, ζητά από τον ανάδοχο να εκπονήσει εκ νέου οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής, το κόστος των οποίων θα καλυφθεί από τα πρόβλεπτα του έργου. Στην απόφαση αυτή της Αττικό Μετρό αντιδρά ο ανάδοχος, ο οποίος απειλεί με προσφυγή στη διαιτησία με αίτημα να πληρωθεί το σύνολο των μελετών τις οποίες εκπώνησε ως σήμερα. Επίσης ζητά να υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου και αρνείται να καταθέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πριν να εκπονηθούν όλες οι αναγκαίες μελέτες. Στην επιστολή απάντηση προς την Αττικό Μετρό, η ανάδοχος κοινοπραξία υπενθυμίζει ότι ως τώρα έχει αλλάξει 5 φορές ο τρόπος κατασκευής του σταθμού, σημειώνοντας πως η τελευταία λύση ανατρέπει εκ νέου τον προγραμματισμό για τον ακριβή χρόνο και το κόστος ολοκλήρωσης του σταθμού και κατ' επέκταση και όλου του έργου. Για την απέτηση του αναδόχου, ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Νίκος Ταχιάος, απάντησε με ανάρτησή του στο Facebook. Προφανώς είναι αδόκιμο για οποιοδήποτε στέλεχος της διοίκησης της Αττικό Μετρό ΑΕ να εκφράσει άποψη ή να προκαταβάλει οποιαδήποτε απόφαση για τους ισχυρισμούς των αναδόχων των δύο συμβάσεων κατασκευής του Μετρό της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είδαν το φως της δημοσιότητας, όταν μάλιστα η υπόθεση είναι ακόμη στο στάδιο της αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οφείλω όμως μία απάντηση σε όσους και όσες έσπευσαν να καταλογίσουν κόστους καθυστερήσεων στη σημερινή κυβέρνηση και μάλιστα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Ταχιάος υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες απαιτήσεις των εργολάβων αφορούν αποζημιώσεις για εικαζόμενες καθυστερήσεις για μεν τη βασική γραμμή για την περίοδο από 21 Ιουνίου του 2017, για δε την επέκταση προς την Καλαμαριά για το χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου του 2019 και στις δύο περιπτώσεις. Υπενθυμίζω ότι η νέα διοίκηση Αττικό Μετρό ΑΕ εγκαταστάθηκε μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών στις 20 Σεπτεμβρίου του 2019, μέχρι τότε και όλο το προηγούμενο διάστημα της σύμβασης διαχειριζόταν η διοίκηση που είχε ορίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έως και σήμερα οι αποφάσεις της, όπως και οι εκκρεμότητες που έχει αφήσει, συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα.
Επί της ουσίας επιβάλλεται επίσης να προσθέσω ότι για τη σημερινή διοίκηση Αττικό Μετρό στην αντιμετώπιση των διεκδικήσεων όλων των αναδόχων όλων των έργων της, που είναι μια συνήθις για τα δημόσια έργα πρακτική, προέχουν η νομιμότητα, η διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον και καθόλου δεν εμφυλοχωρεί η πολιτική εκμετάλλευση, καταλήγει ο κύριος Σταχιάος. Με θέμα ψηφιακή διακυβέρνηση στην υπηρεσία του πολίτη και δέσμη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας παραχώρησε συνέντευξη τύπου και τόνισε πως ο Δήμος εξυγχρονίζεται. Ουρές τέλος, προχωράμε στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αναλυτικά στοιχεία για την ταυτότητα οφειλής και την ηλεκτρονική πληρωμή έδωσαν οι αντιδήμαρχοι Αβαρλής και Κούπκας. Ουρές τέλος, προχωράμε στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας σε συνέντευξη τύπου με θέμα την ψηφιακή διακυβέρνηση στην υπηρεσία του πολίτη και τη δέσμη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης. Μαζί του ήταν οι αντιδήμαρχοι οικονομικών Μιχάλης Κούπκας και διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Γιώργος Αβαρλής. Ο κ. Ζέρβας ανέλησε τις βασικές αρχές της διοίκησης του Δήμου, οι οποίες, όπως είπε, καθορίζουν το σχεδιασμό και τόνισε ότι ακολουθούν τις προεκλογικές και προγραμματικές δεσμεύσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, η πανδημία του κορονοϊού ήταν καταλύτης εξυγχρονισμού των διαδικασιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της λιγότερης γραφειοκρατίας και της χρήσης των τεχνολογικών μέσων. Είχαμε πει ότι ο Δήμος θα ασχοληθεί ενεργά και με ζητήματα που δεν είναι αυστηρά της αρμοδιότητάς του, αλλά αποσχολούν και ταλαιπωρούν τους πολίτες. Αν κάποιοι θέλουν διαρκείς διαβουλεύσεις και με τον κόσμο στα κάγκελα και στην καθημερινή ταλαιπωρία, ας κοιτάξουν αλλού. Εμείς θα πάρουμε τολμηρές αποφάσεις και εμείς θα τις υλοποιήσουμε. Έχουμε πει ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο της και το κάνουμε πράξη. Έχουμε πει ότι η Θεσσαλονίκη θα ξαναμπεί σε όλους τους χάρτες, πολιτιστικούς, αθλητικούς, τουριστικούς, με φιλοξενία ή διοργάνωση μεγάλων events που θα αφήσουν αποτύπωμα. Και το κάνουμε πράξη. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε τι εννοώ και για αυτό και για το προηγούμενο στο οποίο αναφέρθηκα. Τέλος, έχουμε πει ότι θα δώσουμε βάση στην καθημερινότητα του δημότη, του πολίτη, του κατοίκου, του επισκέπτη. Είτε στο πεδίο της ευταξίας, αύριο μάλιστα να σας προαναγγείλω ότι επισκέπτεται την πόλη μας και το Δήμο μας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για να εγκαινιάσουμε μαζί το κέντρο, το ενιαίο κέντρο Δημοτικής Αστυνομίας και Ελληνικής Αστυνομίας. Είτε της καθαριότητας του δημοσίου χώρου, είτε στο κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της λιγότερης γραφειοκρατίας και της χρήσης όλων αυτών των τεχνολογικών μέσων. Ικανοποιημένος από την εξέλιξη όσον αφορά την πρωτοβουλία ταυτότητας οφειλής, δήλωσε ο αντιδήμαρχος κ. Αβαρλής. Όσοι είχαν τύχει στο Δήμο τελευταίες ημέρες μηνός, του οποιοδήποτε μήνα, θα βλέπαν τις ατέλειωτες ουρές στα ταμεία να περιμένουν με ένα χαρτί να πληρώσουν. Αυτό, από σήμερα, λαμβάνει τέλος. Θα ισχύει μόνο για όσους είναι αδύναμοι, είναι ηλικιωμένοι, δεν μπορούν να κάνουν χρήση του internet banking και όλων των άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν τα τραπεζικά ιδρύματα. 15 τραπεζικά ιδρύματα και όχι μόνο οι 4 συστημικές τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας θα μπορούν με την ταυτότητα οφειλής να μπαίνουν με το internet banking στην τράπεζά τους και να εξοφλούν τις οφειλές τους στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά του, ως αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Κούπκας ξεκαθάρισε ότι από την πρώτη στιγμή ο Δήμος εξάντλησε κάθε οικονομική δυνατότητα για να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που επλήγησαν από την πανδημία. Μιας εποχής που μας επιτρέπει να είμαστε καλύτεροι, να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο άμεσοι, πιο διάφανοι, εύκολα πλέον εξελίσσιμοι και μάλιστα που μπορούμε να λογοδοτούμε σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης με ακρίβεια και όχι προσεγγιστικά. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην εποχή της ταυτότητας οφειλής, από όπου πλέον ο κάθε Θεσσαλονικιός μπορεί να τακτοποιεί τις βεβαιωμένες του οφειλές από το σπίτι ή το γραφείο ή ακόμα και από το πάρκο, από το κινητό, το τάμπλετ ή το λάπτοπ του, εύκολα, γρήγορα, χωρίς καμία ταλαιπωρία. Αυτό για μας σημαίνει, σαν Δήμος Θεσσαλονίκης, λιγότερο διοικητικό κόστος, που μεταφράζεται και σε καλύτερη αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού μας, για το οποίο αξίζουν μόνο συγχαρητήρια. Πρωτοβουλίες που επίσης παρουσιάστηκαν στη σημερινή συνέντευξη τύπου είναι η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης περί μειοφιλής TAP μέσω αποστολής email, η ενίσχυση της εφαρμογής βελτιώνων την πόλη, η δημοπράτηση της αναβάθμισης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, η δημοσίευση του διαγωνισμού για τη δημιουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης του πολίτη. Τη στήριξή του στα καταστήματα εστίασης εξέφρασε εκ νέου σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Το σχέδιο του Δήμου θα σταλεί στην κυβέρνηση, ούτως ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Διαβεβαίωσε πάντως ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ο αναγκαίος σεβασμός τόσο στην κυκλοφορία στην πόλη, όσο και στη διέλευση των πεζών. Την άποψη ότι παρά τα περιοριστικά μέτρα, τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής πρέπει να λειτουργήσουν, εξέφρασε και άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Μάλιστα, αναφέρθηκε στα μέτρα διευκόλυνσης που ζήτησαν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης για να λειτουργήσουν μετά την 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τον κύριο Ζέρβα, ένας βασικός σχεδιασμός θα σταλεί στην κυβέρνηση, ώστε να δοθεί, σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου, περισσότερος χώρος όπου αυτό είναι εφικτό σε πεζόδρομους, όπου είναι εφικτό σε δρόμους με κάποιες πεζοδρομήσεις και επίσης σε άλλες περιοχές με τη χρήση υπαίθριων αγορών. Προχθές είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σε μια τηλεδιάσκεψη, παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού, υπηρεσιακών παραγόντων. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση και μετά και από την εντολή προσωπικά του Πρωθυπουργού δεσμευτήκαμε ούτως ώστε να καταθέσουμε μια σειρά από προτάσεις. Είμαστε έτοιμοι. Σήμερα θα αποσταλεί αυτή η δέσμη προτάσεων από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Το κομμάτι βέβαια που αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης λίγο πολύ έχει κυκλοφορήσει ότι θα δώσουμε περισσότερο χώρο στα καταστήματα, θα δημιουργήσουμε νέες αγορές με την έννοια υπαίθριων αγορών σε περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ελεύθεροι χώροι. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό στην κυκλοφορία της πόλης. Προφανώς οι λειτουργίες της πόλης πρέπει να υπάρχουν. Θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός στη διέλευση των πεζών, στις διελεύσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Απ' την άλλη πλευρά είναι εξαιρετικά σημαντικό η επανέναρξη της κανονικότητας των επιχειρήσεων να γίνει με μια λογική βιωσιμότητας. Όλα αυτά τα έχουμε υπόψη μας, όλα αυτά θα τα προτείνουμε. Θέλουμε και εμείς να έχουμε αυτά τα εργαλεία, ούτως ώστε όποιες κανονιστικές αποφάσεις να γίνονται σύντομα και άμεσα, για να μπορέσουμε από την 1η Ιουνίου που θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα, που θα μπορεί ο πολίτης, ο επισκέπτης να κάθεται, να ψωνίζει, να πίνει ένα καφέ, ένα ποτό, να το κάνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πιστεύω ότι με την μέχρι τώρα εξαιρετική ανταπόκριση και της κυβέρνησης, αυτά μέσα στο μήνα Μάιο θα έχουν υλοποιηθεί, ούτως ώστε να έχουμε ένα καινούριο περιβάλλον, το οποίο κατά το δυνατόν να ικανοποιεί τους περισσότερους δυνατών. Χώροι που προτείνονται από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είναι η πλατεία Δικαστηρίων, η πλατεία Αριστοτέλους, η Νέα Παραλία, το Πάρκο Ξαρχάκου και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν σκέψεις όμως και για δρόμους όπως είναι η Καρόλου Ντίλ, τα Λαδάδικα και η Λεωφόρος Νίκης. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι προσωρινά και όχι μόνιμα. Θα συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα με τον Γιάννη Φιλοκώστα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπολών, καφέ Μπαρ Θεσσαλονίκης. Τον καλησπερίζουμε στο κεντρικό δελτίο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ συμφωνείτε... για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με το σχέδιο Ζέρβα, δηλαδή αυτή η παραχώρηση και σε πλατείες και κάποιες στιγμές και σε πεζοδρομήσεις. Και σας το ρωτάω γιατί ήδη από συναδέλφους σας ακούω γκρίνιες με την έννοια πάλι το κέντρο. Κύριε Μόσχη, ό,τι είναι καλοδεχούμενο που θα έχει για την εστίαση καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Προσπαθώ να βρω τις φράσεις, ναι, για να μην παρεξηγηθούν ή εκτός, ναι, του κέντρου. Ό,τι είναι, λέτε, καλό είναι. Έτσι. Ναι. Απλά σας λέω, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Αλλά δεν πειράζει, θα ακολουθήσουμε αυτή την τακτική. Η εστίαση δεν είναι, είμαστε νομός Θεσσαλονίκης. Η εστίαση λοιπόν δεν είναι μόνο το κέντρο. Εγώ είμαι υπέρ του κέντρου φυσικά, αλλά δεν είναι μόνο το κέντρο. Φοβάμαι να μην δημιουργήσουμε επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων. Δηλαδή τι εννοώ.
η μία ταχύτητα να είναι με 100, η άλλη να είναι με όπισθεν. Ναι, γι' αυτό σας το λέω ότι ακούω γκρίνιες από συναδέλφους σας για αυτό το λόγο. Δηλαδή να μην γίνει πόλος έλξης όλων των συναδέρφων. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή θεσμικά εκπροσωπώ όλο τον νομό Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Έτσι, τι να κάνουμε. Ναι. Άρα θέλω το καλό όλων του νομού Θεσσαλονίκης. Ναι. Κάθε περιοχή όμως, κύριε Φιλοκώστα, ναι, δεν είναι ίδια. Δηλαδή την πολυτέλεια σε χώρο που μπορεί να έχει ένα κατάστημα που έχει την αυλή του σε ολόκληρη πλατεία ή στο Δήμο Θερμαϊκού, παραδείγματος χάρη, που υπάρχει πάρα πολύ χώρο στο παραλιακό μέτωπο, ή στην Αρετσού, στην Καλαμαριά, δεν μπορεί να την έχει ένα κατάστημα που είναι στην Τούμπα, στον Εύωσμο, στην Επτάλοφο, σε κάποια σημεία. Δεν είναι τα ίδια. Να σας πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε σε κάθε περιοχή πώς μπορεί η κάθε επιχείρηση να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Αναφέρατε πολύ σωστά Τούμπα, Θερμαϊκό, εγώ σας πάω και πιο μακριά. Στο πιο απομακρυσμένο χωριουδάκι, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν εάν δεν έχουν εξωτερικό χώρο. Ναι. Επειδή αυτές τις μέρες θα έχουμε πει κατ' επανάληψη κάποια πράγματα, η λύση για μένα είναι μία. Την έχω εκφράσει κατ' επανάληψη. Ο εσωτερικός χώρος, κύριε Μόσχη, είναι απαράβατος και πρέπει να μείνει. Δεν έχουν όλα τα μαγαζιά εξωτερικό χώρο. Ναι. Για να μπορέσουν να είναι βιώσιμα όλα τα καταστήματα, αφήστε τους εσωτερικούς χώρους έστω στο 50%. Mm-hmm. Νομίζω ότι το συζητάει ο κύριος Παπαθανάσης το συγκεκριμένο. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ειδικά καταστήματα τα οποία θα μπορούν να είναι ανοιχτά από παντού, πλην βέβαια της οροφής εκ των πραγμάτων, ναι, μάλλον θα έχουν καλύτερη αντιμετώπιση. Αυτή την αίσθηση έχω. Κύριε Μόσχη, επειδή όλοι κρινόμεθα εκ του αποτελέσματος και επειδή αυτές τις μέρες έχουμε κουραστεί να ακούμε και να ακούμε και να ακούμε, ναι, θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση και να μας πούν επιτέλους πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν, ξέρετε πόσες μέρες μας έχουν ταλαιπωρήσει. Κάθε μέρα βγάζουν διαφορετικές ανακοινώσεις. Κάθε, ναι, μέρα, μα δεν είναι δυνατόν. Ναι. Πλησιάζει ο καιρός για την επαναλειτουργία. Και πώς θα το κάνουμε. Ναι, πλησιάζει ο καιρός για την επαναλειτουργία και δεν ξέρετε ακόμα τι θα κάνετε. Για τον φόβο. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Τι πρέπει να κάνω εγώ όταν εδώ και 15 μέρες. Λέω ότι ένα νούμερο στην τύχη. Εδώ και 15 μέρες, κάθε μέρα ακούω διαφορετικά πράγματα. Τι πρέπει να κάνω. Ναι. Η ψυχολογία η δικιά μου ποια είναι. Ποια ενημέρωση να κάνω στους συναδέλφους που με παίρνουν τηλέφωνο καθημερινά και με ρωτάνε τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει εκείνο. Ελάτε εσείς στη θέση μου, φέρτε τον ίδιο τον υπουργό στη θέση μου να απαντήσει. Καθημερινά βγάζουν διαφορετικές αποφάσεις. Ναι. Τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο να σας πάω. Ακούω δημότες, γιατί ξέρετε, το παρακολουθείτε κι εσείς, η συζήτηση έχει φουντώσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λένε, ναι, ότι πολλοί ήταν τόσο απίθαρχοι, ενώ υπήρχαν περιορισμοί. Δηλαδή κυνηγούσαν το κάθε πλακάκι. Και τώρα, αν δοθεί το περιθώριο να κινηθούν πιο ελεύθερα για να ανταπεξέλθουν στον εφιάλτη της οικονομικής πανδημίας, πώς θα μπορέσει να συμμαζευτεί η κατάσταση. Πώς θα μπορέσει να συνυπάρχει και ο περαστικός, ο διαβάτης, ο πολίτης και το μαγαζί. Να σας απαντήσω. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μην βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της παραβατικότητας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να είμαστε με την παραβατικότητα. Τον παραβάτη, σας πληροφορώ πάρα πολύ καλά, θέλουμε να τον τιμωρήσουμε. Ναι. Λογικό, γιατί είναι και αθέμητος ανταγωνισμός. Υπάρχουν θεσμοθετημένα όργανα που μπορούν να το κάνουν. Mm-hmm. Κάποια στιγμή στην Ελλάδα, κύριε Μόσχη, θα πρέπει οι νόμοι να λειτουργήσουν, να ισχύσουν. Ναι. Αυτός που είπατε ακριβώς, ο αθέμητος ανταγωνισμός,
Εμείς δεν είμαστε υπέρ. Εμείς είμαστε υπέρ με τον επαγγελματία που είναι νόμιμος. Τελεία και παύλα. Με αυτόν είμαστε. Ναι. Είναι ένα στοίχημα, είναι ένα στοίχημα για τον κλάδο, ξέρετε αυτό, ε. Δεν σας άκουσα. Είναι ένα στοίχημα, λέω, αυτό για τον κλάδο. Δηλαδή αυτή η παραχώρηση περισσότερου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στους εξωτερικούς χώρους αναφέρομαι, είναι και ένα στοίχημα για το προφίλ του κλάδου. Πώς θα το διαχειριστεί αυτό? Λοιπόν, η διαχείριση έχει πολλές πλευρές. Εγώ θα σας πω ένα κομμάτι αυτής της διαχείρισης, τις προτάσεις δηλαδή που έχουμε κάνει, για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Το έχουμε κουράσει το θέμα. Ναι. Αφήστε λοιπόν τον εσωτερικό χώρο σε κάθε κατάστημα για να λειτουργήσουν όλες οι επιχειρήσεις, γιατί εάν δεν υπάρξει αυτή η κατάσταση θα απολυθούν εργαζόμενοι. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αν και είμαι κατανοητός φαντάζομαι. Ναι, είναι ένας, νομίζω ένας που δεν έχει εσωτερικό χώρο, κύριε Μόσχη, ένας που δεν έχει εξωτερικό χώρο, τι να τον κάνουμε δηλαδή, να τον κλείσουμε, να τον κρεμάσουμε, ναι, να τον καταστρέψουμε? Επίσης, ένας που δεν έχει εξωτερικό χώρο, τι να κάνει αν του δώσουν 2 ή 3 τραπέζια? Μα είναι δυνατόν μια επιχείρηση τώρα να λειτουργήσει όταν έχει 10 εργαζομένους, παράδειγμα λέω, να λειτουργήσει τώρα με 7 πελάτες και με 8 και με 10, αν είναι δυνατόν? Ναι. Όταν μπαίνουν στη διαδικασία και λένε 3 τετραγωνικά για κάθε πελάτη. Ναι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, ναι, μα δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω είναι απλή αριθμητική, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος οικονομολόγος. Απλή μέθοδος των τριών είναι. Αφήστε μας το, μα έχουμε το χώρο. Ναι. Καθαρίζουμε, απολυμμένουμε, ο εξαρισμός δουλεύει. Κάτι τελευταίο. Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Κάτι τελευταίο, κύριε Φιλοκώστα, κάτι τελευταίο σας παρακαλώ. Επειδή εσείς συνομιλείτε με όλους τους συναδέλφους σας στον κλάδο, υπάρχουν πολλοί που σας είπαν ότι δεν θα ξανανοίξουν? Δυστυχώς, και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλα τα έξοδα. Και θα κλείσουν. Σας το έχουν πει? Υπήρξαν συνάδελφοί σας που σας είπαν, πρόεδρε, δεν ξανανοίγω? Αρκετοί. Αλλά πέρα από αυτό, σας λέω ότι σύμφωνα με μία έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, όχι τη δικιά μου την έρευνα, της ΓΕΣΕΒΕ. Ναι. Στο πρώτο 15ήμερο της πανδημίας είπανε ότι το 20 με 40% κάπου στο ενδιάμεσο δεν θα μπορέσουν να ξανανοίξουν. Μάλιστα. Είναι αυτό κοντά αυτό το νούμερο το βλέπετε κοντά και για τη Θεσσαλονίκη? Βεβαίως. Μάλιστα. Και να σας πω κάτι. Μια τελευταία κουβέντα σας παρακαλώ, δεν έχω περισσότερο χρόνο. 10 δεύτερα. Ο κόσμος που μας ακούει θα πρέπει να του λέμε αλήθειες. Να μην τους λέμε ότι ναι, θα πάμε όλα καλά και όλα θα είναι ρόδινα. Όχι, θα πρέπει να είναι ενήμερος του τι θα συμβεί αύριο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστώ. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ισχύ των δελτίων στάθμευσης ΑΜΕΑ, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Επίσης, μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2020 παρατείνεται η ισχύ των αδειών οδήγησης, με ημερομηνία λήξης από την 1η Ιανουαρίου του 20 έως την 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, τώρα του τρέχοντος δηλαδή, των κατόχων άνω των 65 ετών και των κατόχων με χρονικό περιορισμό της άδειας οδήγησης για λόγους υγείας. Εξαιρούνται οι άδειες των επαγγελματικών κατηγοριών για τις οποίες ισχύει η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου. Παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου η ισχύ των αδειών οδήγησης και των πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας, τα γνωστά ΠΕΗ, με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Ιουλίου. Από την Δευτέρα, εντωμεταξύ, 11 Μαΐου, επιτρέπεται ο προγραμματισμός και η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων όλων των κατηγοριών, εκτός των φορτηγών, ο προγραμματισμός και οι εξετάσεις των οποίων θα αρχίσει από την 1η Ιουνίου του 2020, εφόσον οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν. Και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόγνωση του αυριανού καιρού ακολουθεί αμέσως τώρα και εμείς έχουμε ραντεβού και πάλι αύριο το βράδυ στις 9.